αδερφός της. Όχι, ο διευθυντής της είμαι. Ποιανής. Εσύ ποια εννοείς. Όνειρο έβλεπα. Στο γραφείο μου. Εφού δοκιμόμουν θα έβλεπα το όνειρο στο ξενοδοχείο. Ακριβώς. Έκανε στο γραφείο μου ξενοδοχείο. Και καταρχήν πώς μπήκες εδώ μέσα. Ξέρω που βρίσκονται τα κλειδιά αυτού του κτηρίου από πόρτα σε πόρτα. Και γιατί κοιμήθηκες εδώ, το έκανες υπνοτήριο. Πάλι καλά που το έκανε υπνοτήριο. Θα μπορούσα να το κάνω μπάρμπι και να το κάψω ολόκληρο. Ξυλοκάρβουνα να το κάνω. Γιατί? Η Νάντια είναι σπίτι μου. Ποια Νάντια? Που έχει αδελφό τον ανεψίο του King Kong, όπως τον περιγράφει, ο οποίος θέλει να με γνωρίσει πιθανόν για να μου ξεκολλήσει τη σπάλα. Και αυτό δεν θα συνέβαινε αν η Νάντια δεν έρχονταν σπίτι μου. Και δεν έρχονταν σπίτι μου αν κάποιος δεν της έδινε τη διεύθυνση. Είδες, πλησιάζουμε σιγά σιγά σε σένα. Σε παρακαλώ να μου αδειάσεις το γραφείο γιατί έχω δουλειά. Εγώ δουλεύω πρωινά. Το περνάς έτσι, Τι έτσι. Σβηστό το έγκλημα που έκανες για να με εκδικηθείς μέσα στην άδεια σπίτι μου. Αυτό το κορίτσι το λυπήθηκα, γιατί από ό,τι κατάλαβα το παρέσυρες και μετά το πέταξα στη μέλη λεμονόκουπα. Τι λες, βρε μαύρη, ήταν ελαφρέμπορα, πού την ξέρω από αυτήν. Μην έχω αγγίξει ποτέ. Πώς κρίσε καταδικάσεις χωρίς να ξέρεις κάποιον αν είναι αθώος ή ένοχος. Πήρα μου, βρε, τη γυναίκα σου τηλέφωνο. Και να της πω, κυρία μου. Τι κάνεις εκεί, τι θέλεις στη γυναίκα μου. Κυρία, ξέρετε ότι ο άντρας σας έχει σχέση με μια τίκα που δουλεύει στο σταθμό. Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε. Διεκδίκησε ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Από χθες το βράδυ κρύωσε, αλλά σε πληροφορώ ήταν νοστιμότατο. Καμπαστούλα, πιάσε μου κάνα δύο φρυγάνιες ακόμα. Και βάλε μου και λίγο καφέ. More coffee, please. Τραβιέται ο Αμερικάνικος, ευκολόπιωτος. Δεν το χορταίνεις. Κύρα, πώς την είπες μου, Πιάσε ένα αυγό, έχει αυγά. Κάνε μου δύο εξώφελμα. Έτσι να κάνουν κρούστα πάνω από τον κροκό. Δεσποινής Νάντια, θέλετε τίποτα άλλο κι εσείς? Άκου, η ταβέρνα σκόλασε. Ό,τι πλακουριάσατε, πλακουριάσατε. Άντε, μη σας πω τίποτα και δεν το επιτρέπει η θρησκεία μου. Άντε, άντε! Η κυρία Φουντούκη, παρακαλώ. Ποιος είναι, βρε? Εσείς ποιον θέλετε? Λέγε, μωρέ, ποιος είναι? Κοιτάξτε, εγώ σας μιλάω ευγενικά. Αν θέλετε να σας μιλήσω στην ίδια γλώσσα... Δε μου λες! Είσαι εκείνο το ζώο, ο αδερφός του άλλου ζώου! Όχι, λάθος πίνατε. Δεν είναι ζωολογικός κήπος εδώ. Τι έγινε, Με ποιον τσακώνες? Ο πατέρας ήταν? Μία που έλεγε, ρε, ζώα και τέτοια. Αχ, η μητέρα! Παρακαλώ. Εμένα μη μου κλείνεις το τηλέφωνο, γιατί θα έρθω εκεί και θα στοχώσω το μάτι. Ποια είσαι, μαντάμ? Μήπως είσαι η μητέρα εκείνου του εξαιρετικού νέου? Ποιο εξαιρετικού, βρε, είναι εκεί? Ποιος? Αυτό το τομάρ που μου πήρε τα λεφτά της ΔΕΗ και εξαφανίστηκε. Το τομάρι? Αυτή είναι. Δεν είμαι εδώ. Κυρία μου, δεν έχουμε τομάρια εδώ. Εδώ είμαστε μια οικογένεια μιας κάποιας ποιότητας και ενός επιπέδου. Το άλλο τομάρ είναι εκεί. Α, θα εννοείς τον κύριο Λάβρο. Δεν είναι εδώ, απουσιάζει. Μήπως θέλετε ένα αρκουδοτόμαρο. Συγγνώμη, την αφρούλα. Είναι οικονόμος εδώ. Άσε να τα βγάλουν πέρα μόνες τους. Ορίστε. Ποια είσαι εσύ. Εσύ ποια θέλεις, κυρά μου? Είσαι εκείνο το σκιάχτρο που περιφέρεται μέσα στο σπίτι με ένα ξεσκονόπανο! Τον κακό σου τον καιρό! Και σκιάχτρο είσαι! Εντάξει, έδωσε πάλι! Σε παρακαλώ! Για ποια χρήματα της ΔΕΗ έλεγε? Α, τίποτα! Κάτι ψηλά για τα αναγκαία. Τσιγάρα, κίνηση, ξέρεις. Δεν είχα πώς να κυκλοφορήσω στην αφιλόξενη πόλη. Και με μια γυναίκα παραμάσχαλα. Πού να κυκλοφορείς, αφού ήρθες από το σπίτι σου κατευθείαν εδώ? Πόσα χρήματα είδαμε? Τίποτα μου! 17 χιλιάρια! Δεν είναι σωστό αυτό. Άκου σου λέω. Έτσι αρχίζει εκείνος ο μακρύς δρόμος της παρανομίας που δεν έχει γυρισμό. Ποτέ μην κλέβεις χρήματα από τη μάνα σου. Γιατί η μάνα είναι μόνο μία. Τέλος πάντων. Εσείς, κορίτσια, φάγατε, αστυλωθήκατε. Έχει κανείς κανένα τσιγάρο? Α, τώρα που είπε τσιγάρο, δώσε μου 2 χιλιάρικα για να πάρουμε τσιγάρα να πούμε. Και μην ξεχνάς, η τιμιότητα είναι αρετή. Ναι, είναι ένας εδώ με μαλλιά, αλλά δεν
δεν ξέρω αν είναι ο γιος σου. Στα κομμάτια γλωσσού. Τώρα τι θέλει, να ακούσει και τα υπόλοιπα. Ναι! Πού στα κομμάτια μιλάτε, ρε. Μια ώρα προσπαθώ να σε πιάσω. Εγώ είμαι. Τα ρεμάλια είναι ακόμα εκεί. Α, όλα. Δεν έφυγε κανένα. Οικοτροφείο το κάνω στο σπίτι μου. Κανένα άλλο ήρθε. Άλλο δεν κανένα παλαιστή, κανένα δολοφόνο. Μόνο τέτοιο να περιμένει να έρθει στο σπίτι μου πια. Α, δεν ήρθε άλλο. Εντάξει. Έρχομαι κι εγώ σε λίγο. Εγώ τι στάπα να πούμε, ε. Κορίτσι μου δεν παίζουν με τη φωτιά τη, λέω. Εκείνη ήθελε να κάνει την πεταλούδα. Πέταγε από εδώ, πέταγε από εκεί. Δεν μου καθότανε πουθενά να πούμε. Μέχρι που τάκαψε τα φτεράκια της. Να τη δεις, τρία τηλέφωνα με πήρε στο σπίτι, ε. Υποτάχτηκε. Και δεν είναι μικρό πράγμα τώρα, ε. Μιλάμε κυρία, πριγκιπέσα να πούμε. Δηλαδή οικονομημένη, ε. Καλά μιλάμε για πολλά λεφτά. Καλά με φαντάζεσαι εμένα, ε. Μαχαραγιά στη Βουδαπέστη να πούμε, ε. Ο πρίγκιπς του... Πώς το πέρα να δεις, ρε. Εκεί που είναι και ο άλλος ο πρίγκιπας ο Παχούλος. Α, Μοναχό. Ο πρίγκιπς του Μοναχό εγώ, ε. Με τις κούρσες μου, τα τέτοια μου. Μόνο που πρέπει να μου κάνει λίγο φροντιστήριο, ε. Να μάθω τους τρόπους του φέρεσαι, να πούμε. Να ράψω και κανένα δυο βελούδινα κοστούμάκια. Ξένιος. Δεν μου λες, δώρα σου κάνει, ρε, η πριγκίπισσα. Κοίτα. Τι είναι αυτά, ρε. Τα βάζουν στο πουκάμισο, ρε, σαν τα σιρίδια, να πούμε. Πώς φοράνε στρατό, αξιωματικοί πρίγκιπες, τέτοια αξιώματα. Χρυσά είναι, δεν ξέρω πόσα καράβια να πούμε. Καράβια, ρε. Για αυτά, ρε, τρελός, είσαι πανάκριβα είναι. Και δεν μου λες, εγκόμενα καλή μπάνικα δηλαδή. Έλα, εντάξει, ρε, τώρα να πούμε τι θέλει στην ομορφιά. Σήμερα η ομορφιά δεν βγαίνει από τη μάπα, βγαίνει από μέσα. Από την ψυχή. Όχι, ρε, ποια ψυχή, ρε. Τι λέει, ρε. Από μέσα από την τσέπη, να πούμε. Έχεις φράγκα. Είσαι κούκλος. Δεν έχεις. Καλά και πού την βρήκες αυτή τη φάτσα και την περιφέρεις. Εσύ, έχετε δει κανένα πλούσιο να είναι άσχημος, ρε. Όλοι ωραίοι είναι. Γι' αυτό και πέφτουν τα κοριτσόπουλα σαν τις μύγες. Από την ομορφιά τους. Κι ας είναι στα 73. Όλες, ρε, έφηβο τον βλέπουνε. Η Σοφία, τα πεις όλα, μην ψάχνεις. Δεν είναι παιδί αυτό που έκανα. Είναι ο κλέφτης της Βαγδάτης. Αν δεν καταλήξει τα κάτεργα να μου τρυπήσει τη μύτη. Καλά, θα τα ακούσει κι ο άλλος που του έδωσε άσυλο. Σε όλους τους κλέφτες, άσυλο δίνει αυτός. Του κυρίου Φουντούκη. Τι στάθηκες, Χριστιανέ μου, εκεί πέρα και μου κόψεις τη χολή. Σε είδα σαν φάντη μπαστούνη. Του κυρίου Φουντούκη, λέω. Του κυρίου, ποιον εννοείς δηλαδή, κύριο. Γιατί έναν Φουντούκη έχουμε εδώ μέσα και αυτός είναι κλέφτης. Ακριβώς. Έκλεψε ξένη περιουσία. Το ξέρω, τις δει. Δεν είπα ηλεκτροπληξία, περιουσία είπα. Δεν μου λες, έχεις μετρήσει τα σκαλιά ή ήρθες με τα σανσέρ. Ξέρεις ποιος είμαι. Καταρχήν έκανες δύο βήματα μέσα στο σπίτι μου χωρίς να σου δώσω την άδεια. Κάνε μεταβολή και βγες έξω. Μαντάμ, ξέρεις με ποιον μιλάς. Όχι. Πώς το ρυψοκινδυνεύεις. Μίτσος. Μη μου πεις, είσαι ο Μίτσος. Τι κάνεις, ρε Μίτσο. Να το προχωρήσουμε αφού κάνεις την ανίδεη. Αδελφός της Φόνης. Της Φόνης. Της Φόνης. Για έλα μέσα. Για προχώρα. Για προχώρα. Εκ Γερμανίας. Ορίστε. Εσύ, βρε παιδί μου, που δούλευες στη Γερμανία. Α, ναι. Έτσι σου είπανε. Και τι δουλειά κάνεις. Χασάπης. Να σου χωρίσω εγώ την Εφραμιά από το σηκώτη, να μην το πάρεις χαμπάρι. Χασάπης. Το λες και έτσι να πω. Και τι θέλεις. Τον κύριο Φουντούκη. Στο τηλέφωνο ήθελες την αδερφή σου. Έτερο εκάτερο. Η αδερφή μου είναι το εκάτερο. Με εκείνη μετά. Κατά σειρά ηλικίας. Αυτός ο κύριος Φουντούκης πόσος είναι πάνω κάτω. Ζυγίζει 80 κιλά. Βαρύς. Καλά θα βγάλω εγώ τα κόκαλα και τι θα... Τι λες βρε και κάθομαι και σ' ακούω τόση ώρα σαν βλάκας. Πού είναι. Η αδερφή σου δεν ήρθε σπίτι σου. Ήρθε. Αλλά μου την κοπάνισε από το παραθυράκι του μπάνιου. Χέλι, ε. Όχι πως είναι αδερφή μου να το πενευτώ, η γυναίκα λάστιχο. Την κοπάνισε και ήρθε εδώ και μαζί με το γιο μου λίστεψαν τα λεφτά της δει. Χρήματα αποστολή. Τι λέει ρε. Προόδεψε τόσο. Όχι βρε, τα λεφτά που είχα για να πληρώσω το λογαριασμό της δει. Α. Και κατά πού πήγαν. Στον πατέρα του, τον πρώην άντρα μου. Εκεί ετοιμαζόμουν να πάω τώρα. Θέλεις να έρθεις μαζί μου να πάρεις και την αδερφή σου να ξεκουμπιστείτε, θα πάρω ταξί. Όχι, έχω μου το σακό, εντάξει. Πού πέφτει να πούμε. Παγκράτη. Οδός.
Α, σε περιμένω από την πόρτα. Εγίνεις 145 κοντά στο... Α, περίμενα έξω μια στιγμή. Έλα, προχώρα. Τηλέφωνο. Μπλέξαμε, ε!